Ένα πραγματικό όργιο κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος είχε στηθεί επί χρόνια στην ανώτατη εκπαίδευση, καθώς το κράτος πλήρωνε 2 ή και 3 φορές περισσότερα χρήματα για πανεπιστημιακά συγγράμματα και βιβλία. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα με τις εκδοτικές εταιρείες, οι οποίες τυπώνουν τα βιβλία, οι οποίες ας πούμε θέλουν να εγγυηθούν και με έναν τρόπο ότι δεν θα έχουν ζημία από την ίδια τη διανομή των βιβλίων. Και γι' αυτό τον λόγο καθυστερεί πάρα πολύ η παραλαβή των βιβλίων από τους φοιτητές. Μέχρι πέρυσι, οι παραγγελίες συγγραμμάτων για τα πανεπιστήμια της χώρας ανέρχονταν σε πολλά εκατομμύρια αντίτυπα ετησίως, καθώς το κράτος θεωρούσε ότι υπήρχαν 500.000 με 600.000 φοιτητές και φοιτήτριες. Ωστόσο, μόλις άρχισε να λειτουργεί το νέο ηλεκτρονικό σύστημα κοστολόγησης και διανομής εύδοξος, αποκαλύφθηκε ότι οι ενεργοί φοιτητές ήταν μόλις 234.000. Τα συγγράμματα πέρυσι κόστιζαν 55 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το μέσο κόστος ανά βιβλίο ήταν 29,5 ευρώ, ποσό ιδιαίτερα μεγάλο, αν λάβει κανείς υπόψη ότι πρόκειται για μαζικές παραγγελίες. Ή αν προτιμάτε, το ετήσιο κόστος ανά φοιτητή ανέρχεται στα 238 ευρώ. Κάθε φοιτητής δικαιούται το αυτονόητο, δικαιούται να έχει τα βιβλία του στην ώρα του, δωρεάν, με παροχή από το ίδιο το πανεπιστήμιο. Από τη στιγμή που μπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία εκδοτικοί όμιλοι και ούτω καθεξής, το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να δυσκολεύει την κατάσταση. Όπως φαίνεται όμως, το πρόβλημα δεν είναι οι πολλαπλάσιες παραγγελίες συγγραμμάτων. Αντίστοιχο, αν όχι μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι οι ανισότητες που εμφανίζουν οι τιμές και τα κόστη των βιβλίων ακόμη και σε ομοειδείς σχολές. Παράδειγμα, το κόστος των βιβλίων στην Ιατρική Αθηνών ανήλθε πέρυσι στα 1.138 ευρώ ανά φοιτητή, ενώ στην Ιατρική Πάτρας ήταν 4 φορές μικρότερο, μόνο 318,64 ευρώ. Κάθε πανεπιστήμιο να λέμε την αυτοτέλειά του, το πρόγραμμα, στο πούμε για το τι έχει επιλέξει, αντίστοιχε και το συγκεκριμένο βιβλίο.